Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε, αγαπητοί μου φίλοι, με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Τον έχουμε κοντά μας, τον βλέπουμε, τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Γενικέ. Είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε. Να είστε καλά, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρουμε ότι έχετε πάρει στις πλάτες σας αυτό εδώ το θέμα της μετεγκατάστασης των Ρωμά, ένα δύσκολο θέμα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσεπίλητο, έτσι φάνταζε, αλλά πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά εσείς, η κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά, σε συνεργασία μαζί με το Δήμο της Ρόδου, θα το λύσετε το πρόβλημα. Ελάτε παρακαλώ, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, ουσιαστικά μιλάμε για ένα θέμα, εγώ δεν θα το έλεγα πρόβλημα, μιλάμε για ένα θέμα που χρονίζει εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Είναι πρόβλημα γιατί είμαστε παθόντες και έχουν πολλοί εξ αυτών παραβατική συμπεριφορά και γι' αυτό είναι πρόβλημα. Έχουμε και θανάτους, έχουμε και τραυματισμούς κατά το παρελθόν. Όμως για τη διευκόλυνση της συζήτησης σας ακούμε. Ήδη προλογίσαμε κάμια μεγάλη παράβαση που έγινε τις τελευταίες μέρες. Επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα κοινωνικό θέμα για μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που εμπροκειμένου έχει και κάποια ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οπότε στο πλαίσιο ως χώρα, ξέρετε, είμαστε μια χώρα, ένα κράτος δικαίου και προφανώς πρέπει να υπερασπίζουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά από εκεί και πέρα προέχει και η κοινωνική συνοχή και εν κατακλείδη η κοινωνική ένταξη των συνανθρώπων μας, των Ελλήνων Τσιγκάνων, των Ρωμά που ζουν στη Ρόδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ως εξής, είναι θετικό ότι υπάρχει, σας τα είπε και ο κύριος Καμπούρης, μια πολύ θετική προσέγγιση από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου, που επί της ουσίας, για να ξέρει και οι τηλεθεατές σας όλη την πραγματικότητα, οι Δήμοι είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά και υπάρχει αυτή η θετική ανταπόκριση στο ώστε να επιλυθεί το θέμα. Το θέμα δεν επιλύεται το να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Το ταμείο όμως είστε εσείς. Εσείς θα δώσετε τα χρήματα, εσείς θα ενισχύσετε την προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο, ώστε να γίνει, να προσεστεί και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Προφανώς μετά από δική μας εισήγηση τα χρήματα για την κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων έρχονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι του Υπουργείου Εργασίας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την γενικότερη στρατηγική. Εγώ ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχω υπό την αρμοδιότητά μου γενικότερα τις πολιτικές για τους Ρωμά, έχω ήδη μεταβεί δύο φορές στη Ρόδο. Θα είμαι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και έχουν γίνει όλες οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις με τους κατοίκους του καταβλισμού και αυτή τη στιγμή η απόφαση που έχει πάρθει σε συνεννόηση και με την περιφέρεια αλλά και με το Δήμο κυρίως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και από τη στιγμή που αυτό είναι και η άποψη του Δήμου της Ρόδου να εγκατασταθούν σε οικίες, σε κατοικίες, πάντα βέβαια στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης μαζί με συνοδευτικές υπηρεσίες που προβλέπει ο νόμος. Οπότε με βάση το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει ευελπιστούμε στο επόμενο οκτάμηνο αυτό το πράγμα να έχει αρχίσει να δρομολογείται ώστε αυτοί οι συνάνθρωποι μας να είναι πλέον συγκεκριμένα ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία με αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει και η πολιτεία είναι εδώ να τους υποστηρίξει σε οτιδήποτε χρειαστούν. Γιατί δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να επιτρέπουν σε αυτούς τους να μένουν σε αυτές τις συνθήκες, ούτε η πολιτεία που τόσα χρόνια, 40 χρόνια, να μην μπορεί να παρέμβει αν θέλετε, ακόμα και στο επίπεδο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Γιατί οι συνθήκες δημιουργούν άλλα προβλήματα. Εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε δικαστής ούτε συνήγορος καθενός. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον αυτό το πράγμα που δεν κοσμεί ούτε την πόλη της Ρόδου ούτε τη χώρα μας πρέπει να δοθεί λύση. Και η λύση θα δοθεί γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Αυτό θέλω λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι εξ αρχής. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαστε της άποψης και σε καμία περίπτωση θα ήταν μεγάλο λάθος να το υιοθετήσει κανείς και να γενικεύσει την όποια παραβατικότητα υπάρχει σε όποιο κομμάτι του πληθυσμού, γιατί αυτό δεν το συναντά μονάχα στους Ρωμά και στους καθηγητές και στους δημοσιογράφους και στον οποιοδήποτε και στον καθένα από εμάς. Ο καθένας από εμάς μπορεί να δείξει παραβατική συμπεριφορά και δεν πρέπει να το γενικεύουμε. Το ότι λοιπόν υπήρξε ένα φαινόμενο όλα αυτά τα χρόνια παραβατικότητας, αυτό δεν αφορά όλο το κομμάτι του Ρώμα, αφορά αυτούς οι οποίοι είναι εκφύσεως παραβατικοί και για αυτούς υπάρχει νομοθεσία
Και πρέπει να τιμωρούνται όπως και οι υπόλοιποι υπολείπες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που γίνεται καθέξιν και κατά συνήθεια. Εντάξει. Και μιλάμε η καύση των καλωδίων, η οποία επιφέρει περιβαλλοντική μόλυνση. Δεν γίνεται όμως από όλους, γίνεται από μια μερίδα. Αυτό μας έχει πει ο κύριος Καπούρ. Στον καταβλισμό γίνεται. Και το γνωρίζουμε. Στον καταβλισμό γίνεται. Απλώς χρησιμοποιούν το χώρο. Γι' αυτό πρέπει ο καταβλισμός να πάψει να υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν όπως ήδη έχει γίνει σε κάποιες οικογένειες. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε ενσωματωμένες οικογένειες, τα παιδιά τους, κύριε Γενικέ, πάνε κανονικά στο σχολείο, ναι, πηγαίνουν κανονικά και εξετάζονται από τους γιατρούς, ψηφίζουν κανονικά, πηγαίνουν στρατιώτες, δηλαδή είναι Έλληνες πολίτες, δεν ενδιαφέρουν. Ναι, να μην πάρουμε τις ακραίες οριακές περιπτώσεις αυτών των παραβατικών τύπων που έρχονται, τα κάνουν μπάχαλο, τα καίνε, τα καταστρέφουν, κλέβουν και φεύγουν, για όνομα του Θεού. Αφού λοιπόν κάνουμε μια αποκατάσταση και για να μην παρεξηγηθούμε, κύριε. Και νομίζω, κύριε Σταμάτη, εσείς στο καλό κομμάτι αναφέρεστε, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν να συνεχίσουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καταβλισμοί. Το πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και πώς μέσα από εκεί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια τάση προς την παραβατικότητα ή δημιουργούνται προβλήματα και μόνο από τις συνθήκες διαβίωσης, αυτό είναι γνωστό. Από εκεί πέρα, η πολιτεία αυτή τη στιγμή έχει πάρει την απόφαση για πρώτη φορά να δοθεί η λύση, και η λύση θα δοθεί πάντα με ό,τι ορίζει ο νόμος και στα θέματα της κοινωνικής ένωσης αυτών των ανθρώπων. Μπράβο. Από εκεί πέρα, ο Δήμος ως κύριος δικαιούχος και των προγραμμάτων αλλά και υπεύθυνος της κοινωνικής ένταξης, σε συνεργασία με εμάς, είναι στη διαδικασία αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι κάτοικοι του καταβλισμού, χωρίς μεσάζοντες. Ο κύριος Καμπούρης μας είχε πει, μου είχε πει σε μια παλιότερη συνέντευξη, ότι θα ακολουθούσε το μοντέλο ενός άλλου Δήμου των Αθηνών. Βοηθήστε με να καταλάβω. Του Περιστερίου, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είστε προχειρός. Δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιο σας είχε μιλήσει. Σε ένα άλλο Δήμο, πάντως, μεγάλο Δήμο του Λεκανοπεδίου, εκεί ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο της ενσωμάτωσης των Ρώμα μέσα στην κοινωνία και είχε επιτυχία. Ξέρετε, αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά από εκεί και πέρα, και θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, είναι και ένα στοίχημα και για την πόλη και για τους κατοίκους της Ρόδου, ότι να δεχθούν αυτούς τους ανθρώπους στις κατοικίες που θα επιλεγούν να μείνουν, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε και θα αποτελέσει η συνύπαρξη και η κοινωνική ένταξη. Αν δεν το γνωρίζετε, σήμερα ο κύριος Καμπούρης μας είπε ότι πρόεδροι κοινοτήτων έδειξαν ενδιαφέρον και συνδράμουν την προσπάθεια την οποία να καταβάλλετε. Ακριβώς. Είναι καλό σημάδι αυτό, κύριε Γενική. Και να πούμε και το άλλο, ότι διαχρονικά, δηλαδή, οι όποιες προσπάθειες που γίνανε, δεν είναι το θέμα ότι δεν έδειξαν έτσι σημάδια ευαισθησίας οι πολίτες, είναι η συγκεκριμένη έτσι ομάδα πολιτών, ευάλωτη ομάδα συνανθρώπων μας, που αρνείται να στεγαστεί, κύριε Γενικέ, και προτιμάει. Θα σας πω κάτι. Πάντα είναι και θέμα προσέγγισης και θέμα διαχείρισης και θέμα πώς γίνεται η γενικότερη διαβούλευση. Πολλές φορές, εγώ δεν σας κρύβω, είναι και πόσο όρημοι είναι και οι ίδιοι, βλέποντας και πείθοντάς τους ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορεί να ζουν χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς αποχέτευση, και από εκεί και πέρα να απαιτήσει από την πολιτεία. Εδώ είναι η πολιτεία να τους εντάξει με τον τρόπο που πρέπει και που ορίζει και οι νόμοι μας αλλά και η Ευρώπη. Σωστά. Σας λέω για το θέμα της Ρόδου, η διαβούλευση που έχει γίνει, έχει γίνει σε όλα τα επίπεδα. Έχω επισκεφτεί 4 φορές τον καταβλισμό, έχω μιλήσει με όλους τους ανθρώπους. Και από τη στιγμή που πλέον... Πώς σας αντιμετωπίζουν, κύριε Γενικέ? Με αντιμετωπίζουν πάρα πολύ φιλικά. Φιλικά, μάλιστα. Προφανώς. Κύριε Γενικέ, γιατί εμείς στείλαμε κάμερα εκεί με το μοτοποδήλατο, ο εικονολήπτης αφήνει το μοτοποδήλατο για να τραβήξει πλάνα κτλ. Και το μοτοποδήλατο βρέθηκε στη θάλασσα. Εντάξει, τώρα... Στο βυθό μαζί με άλλα. Και μας κάλεσαν ήδη να πάμε, έτσι. Επίσης, για να μην παρεξηγηθούμε λίγο με τη διατύπωση έτσι, της λέξης πρόβλημα, είναι αυτό και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε επισκεφθεί έτσι, την περιοχή. Είναι στο συγκεκριμένο καταβλισμό που ζουν καθημερινά. Η πυροσβεστική και η ελληνική αστυνομία δέχονται άπειρες κλήσεις λόγω παραβατικότητας. Και όταν μιλάμε για παραβατικότητα, είναι η καύση των καλωδίων, η περιβαλλοντική ρήπα, που δυσχεραίνει όλη την περιοχή εκεί πέρα. Είναι δηλαδή μια ενιαία συμπεριφορά της που καθιστά πραγματικό πρόβλημα. Γι' αυτό το είπαμε. Κύριε Σταμάτη, με την αναφορικά, γιατί είναι και πανδημία, ζούμε τώρα κάτω από ειδικές συνθήκες. Αυτοί οι άνθρωποι εμβολιάζονται κανονικά? Ποιος έχει τη φροντίδα, την προστασία, το πάνω χέρι σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα ειδικό σχέδιο δράση, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, όσον αφορά τον εμβολιασμό των Ρωμά.
καθημερινώς γίνονται στους καταβλισμούς εμβολιασμοί rapid test, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει υποξενώσει και είναι στο κομμάτι της ενημέρωσης όλων αυτών των ανθρώπων για να εμβολιαστούν. Βλέπουμε τους τελευταίους δύο μήνες, από το Σεπτέμβρη και μετά, πολύ ενθαρρυντικά και πολλοί άνθρωποι από αυτούς έρχονται και εμβολιάζονται και στις περισσότερες περιπτώσεις πηγαίνουμε με κινητές μονάδες και τους εμβολιάζουμε. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να τους διασυνδέσουμε γενικότερα, αν θέλετε, με το κομμάτι της προαγωγής και αγωγής υγείας. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, για να έχουν και ένα αποτέλεσμα, χρειάζονται και αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Οπότε η στέγαση. Αυτό που είναι, ξέρετε, και ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Μα μισό λεπτό. Αν συνέβαινε αυτό το οποίο μας είπατε πρωτήτερα, άμα δεν έχουν νερό να πληθούν, τουαλέτα να πάνε να φοδεύσουν, αγριεύει πλέον. Ξεφεύγει από τα ανθρώπινα, από τις ανθρώπινες συνήθειες. Είναι λογικό αυτό, κύριε Σταμάτη μου. Προφανώς. Οπότε η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σωστά. Και πρέπει να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στο κομμάτι της κοινωνικής ένταξης με την ανέβρεση σε συνεργασία με το Δήμο των κατοικιών και η πολιτεία. Και με εθνικούς αλλά και με ευρωπαϊκούς πόρους, είναι εδώ να βοηθήσει τα μέγιστα δυνατά για την κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων. Άλλοι έχουν πάντως το όνομα ευαισθησίας σε όλες αυτές τα κομμάτια, τις ομάδες του πληθυσμού, και εσείς τελικά έχετε τη χάρη. Γιατί βλέπω και οικολογική συνείδηση, τα θέματα μας τα οποία συζητάμε, δείτε Αστυπάλαια, δείτε Χάλκη, αύριο στους Λειψούς κτλ. Και οικολογική συνείδηση, και τώρα βλέπω την ευαισθησία στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Η Νέα Δημοκρατία τελικά είναι το πάνω χέρι. Ακούστε με, κύριε Λοΐζου, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα πολιτικής και θέματα αρχών. Ναι, αλλά άλλοι όμως κομπορημονούν και λένε είναι δική μας, έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα όλων αυτών των πραγμάτων. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά, τέλος πάντων. Κύριε Γενικέ, αγαπητέ Γιάννη, έλα κύριε Χατζιαντωνίου. Κύριε Γενικέ, το πρόγραμμα που ανακοινώσατε, το χρονοδιάγραμμα των 8 μηνών, πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Δήμου ώστε να ενσωματωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι γίνεται όμως και ποια νομοθεσία υπάρχει για την ανανέωση νέων αφήξεων και εμπλουτισμού του καταβλισμού εδώ? Πώς μπορεί η πολιτεία, ο Δήμος να παρέμβει ώστε, αφού αυτοί οι άνθρωποι ενσωματωθούν, να μην δημιουργηθεί ένας νέος καταβλισμός από νέες αφήξεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό? Ακούστε με. Το κύριο και το αυτονόητο μέλημα της κυβέρνησης είναι η κοινωνική συνοχή. Στο χρονοδιάγραμμα, όπως σας είπε και ο αντιδήμαρχος ο κ. Καμπούρης, των πρώτων 8 μηνών είναι να φύγουν οι πρώτες οικογένειες. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σας να πω έτσι, να εγγυηθώ, να υπογράψω τους 8 μήνες θα έχει φύγει και θα έχει λήξει ο καταβλισμός. Κακώς βάλατε το χρόνο, κακώς ακούστηκε μέσα του 2022. Δηλαδή, αν κάτι στραβώσει και πάει παραπίσω η αντιπολίτευση μετά, θα σας εγκαλεί. Ακούστε, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να μας εγκαλέσει γιατί δεν έκανε τίποτα. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα και δεν στεκόμαστε με όρους αντιπολίτευσης, η πλειοψηφία, η μειοψηφία. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, στο αποτέλεσμα είναι να παραμένουν αυτοί οι καταβλισμοί ως καταβλισμοί και ως μετά αποτέλεσμα ανομίας και παραβατικότητας. Σε αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται ούτε πολιτική σπέκουλα οτιδήποτε. Μάλιστα. Πρέπει η περιφέρεια, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, οι δήμοι, όλοι μαζί, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με το γενικό πληθυσμό, με την κοινωνική συνοχή. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες. Το χρονοδιάγραμμα που βάζουμε για τους 8 μήνες είναι να φύγουν οι πρώτες οικογένειες, ώστε να δουν και οι υπόλοιποι που ενδεχομένως να μην θέλουν να φύγουν, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να επιτρέψει πλέον η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η ελληνική πολιτεία, συνάνθρωποι μας, Έλληνες πολίτες, να μένουν σε αυτές τις συνθήκες. Επειδή το επιλέγουν ή επειδή κάποιοι ενδεχομένως διαμεσολαβούν για αυτούς, χωρίς αυτούς, φτάσσοντας τους πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά. Λοιπόν, κύριε Σταμάτη μου, χαρήκαμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Εσείς έρχεστε εδώ, θα το δείτε πάλι από κοντά, διαζώσεις το θέμα. Οκ, δεν είναι πρόβλημα λοιπόν. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί με πολύ σοβαρό τρόπο. Και ένα άλλο είναι, δεν είναι μόνο η κοινωνική ένταξη, η στέγαση αυτών των ομάδων. Είναι και το θέμα η ένταξη και των παιδιών στα σχολεία. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση. Δεν είναι κρίμα. Αλλά και εκεί γνωρίζουμε τα παιδάκια αυτά τι φταίνε, ότι αρνούνται. Εγγράφονται τα παιδιά στα σχολεία και μετά δεν παρακολουθούν μόνο και μόνο για να αντρούνται. Να είστε καλά, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Να είστε πάντα χρήσιμος. Βάλτε τα δυνατά σας. Γεια σας.